ξεκινάω. Μ' ακούτε τώρα. Λοιπόν, ένα συνοπτικό. Ναι, εντάξει. Τι μου κάνει. Λοιπόν, ένα συνοπτικό απολογισμό να κάνουμε τώρα για το πρώτο εξάμηνο τώρα του 2020. Για το 19 είχαμε κάνει τον Ιανουάριο, εντάξει. Λοιπόν, έχουμε έσοδα και έξοδα. Τα έσοδα μας είναι μέχρι και 31 εβδόμου, τα σημερινά και τα λοιπά θα τα καταγράψουμε μεταγενέστερα. Συνδρομές μελών 510 ευρώ. Έσοδα από ενίκια 643 ευρώ. Έσοδα από χορηγίες, δωρεές και τα λοιπά 975 ευρώ. Και πιστωτική τόκη 14 λεπτά. Σύνολο μας κάνει 2.128 ευρώ μέχρι 31 εβδόμου. 2.128. Αντίστοιχα, τα έξοδά μας είναι τα παρακάτω. Λοιπόν, αμοιβές προς ελεύθερους επαγγελματίες, 209 ευρώ. Αυτό είναι λυγιστές και δικηγόροι. Φόροι τέλη, 164,82. Αυτό είναι ο φόρος εισοδήματος από τα ενίκια και ο ένφια. Λοιπόν, δημοτική επιχείρηση ίδρευσης, 43 ευρώ. Vodafone, 70 ευρώ. Έξοδα συντήρησης και τα λοιπά και κάποιες εργασίες που γίνονται συντήρησης, 347,20. Καθαρισμός πυργόσπιτου και τα λοιπά είναι αυτά μέσα. Λοιπόν, γραφική ύλη, 646,32, είναι αφίσες και τα λοιπά, οτιδήποτε φτιάχνετε. Διάφορα έξοδα, 99,94. Κάποιοι καφέδες και τα λοιπά. Τραπεζικά έξοδα, 13,5 ευρώ, είναι οι προμήθειες που κρατάει η τράπεζα. Και για λοιπές εκδηλώσεις, 486,18, εντάξει. Και έχουμε και 80 και 90 ευρώ από κάποιο σεμινάρια προφορικής ιστορίας κτλ. Εντάξει. Αυτά σύνολο μας κάνουν 2.169 ευρώ. Έσοδα με έξοδα διαφορά είναι 41 ευρώ. Πάνω κάτω, όσα είναι τα έσοδα είναι και τα έξοδα. Εντάξει. Τώρα, στο ταμείο μας. Στο ταμείο μας την 31 12 του 2019 είχαμε 2.820 ευρώ. Εντάξει. Και τώρα έχουμε στο ταμείο μας 2.778,66. Εντάξει. Μια διαφορά τα 41 ευρώ αυτά που είπαμε έσοδα μείον έξοδα. Αυτά συνοπτικά. Τα 317 ευρώ έχουμε στο ταμείο μετρητών και 2.461,66 έχουμε στο λογαριασμό του Συλλόγου στην Εθνική Τράπεζα. Εντάξει. Αυτά είναι προς το παρόν. Η ανάλυση είναι εδώ, ό,τι θέλετε, απορίες και τα λοιπά, με ρωτάτε. Εντάξει, αυτή τη χρονιά, λόγω της πανδημίας και τα λοιπά, δεν έγιναν οι εκδηλώσεις ναι, που έπρεπε να γίνουν. Ωραία. Να έρθουν να υπογράψουν αυτοί που πρέπει να υπογράψουν. Ναι, ναι. Θα έχει τα δάφνη. Λοιπόν, αυτό εδώ, είναι τα έσοδα συνοπτικά και τα έξοδα. Βάλεις εδώ. Επί 4 είναι αυτό. Αυτά τα υπογράψεις, εντάξει. Γιάννο, εσύ υπογράψεις και εδώ. Αυτό εδώ. Ναι, ναι. Κι άλλο ένα εδώ, όπως συγγνώμη, σαν παιδί. Εδώ πάλι. Και ο τελικός απολογισμός πάλι επί 4, είναι και αυτό. Εδώ υπογράφει και ο γραμματέας. Ξεώνη, θα έρθεις και εσύ. Κι άλλα δύο. Εξαιρετική που είναι. Α, έχουν υπογράψει. Ναι, ναι. Οπότε τώρα τελειώσαμε με τα τυπικά, έτσι.
Φέτος ολοκληρώνεται και η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού. Μέχρι τις 31 του περασμένου μήνα είχαμε και τις δηλώσεις των συμμετοχών, όποιος θέλει να δηλώσει για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Έχουν ολοκληρωθεί αυτά, υπάρχει η κατάσταση και στο Facebook και στο site του Συλλόγου, την έχουμε και εδώ πέρα, όποιος θέλει να τη δει. Οπότε έχουμε ανακοινώσει ότι θα γίνουν οι εκλογές την Κυριακή αυτή και θα είναι από τις 10 η ώρα το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, νομίζω. Κάτι τέτοιο. Ναι. Οπότε αυτό που μας λείπει τώρα είναι να δηλώσει κάποιος για την εφορευτική. Υπάρχουν ήδη οι δύο υποψηφοί. Δύο. Τρεις. Ο τρίτος. Εσείς. Ο τρίτος ποιος είναι. Για την εφορευτική λέει, για την εφορευτική. Για την εφορευτική ποιος άλλος είχε πει. Θέλανε τη Γιούλα, αλλά η Γιούλα δεν μπορεί. Οπότε ψάχνουμε άλλο ένα άτομο ακόμα. Θέλουμε άλλον ένα για την εφορευτική επιτροπή. Ποιος. Εφορευτική. Αν δεν υπάρχει άλλος, να αποφεύγω. Ωραία, και ο Ζαχαρίας. Και ο Ζαχαρίας εφορευτική. Σε επέλεξαν. Όχι, πέρα, έλα, έλα. Ωραία, εντάξει. Κατά τα άλλα... Να δούμε και μερικά πράγματα που κάναμε στη θητεία μας. Έτσι. Έχω και αυτό εδώ το μαραφέτι, είναι σαν μικροφωνάκι γιατί καταγράφουμε εδώ πέρα την... έτσι να ακούγεται το ήχος. Ωραία, λοιπόν, το σημαντικότερο πράγμα που κάναμε ήταν ότι αλλάξαμε το καταστατικό του συλλόγου έτσι ώστε να είναι σύγχρονο, να μπορούμε να δεχόμαστε πλέον πληρωμές και καλύτερα με την τράπεζα. Αυτό στην επόμενη θητεία, η επόμενη θητεία ελπίζω να γίνει ακόμα καλύτερο. Ξεκινήσαμε κάποια πράγματα τα οποία θα μπορούσε να κάνει και μπορεί να κάνει ο Σύλλογος και είναι θέματα εξοραϊσμού. Δηλαδή, ασχοληθήκαμε πάρα πολύ με τον πύργο εδώ πέρα που βλέπετε, τον πύργο του Μπέι, ο οποίος, για όσους δεν το ξέρουν, είναι ιδιόκτητος. Ήρθαμε σε επαφή με τον ιδιοκτήτη, ανακοινήσαμε το θέμα αυτό με την αρχαιολογική υπηρεσία και με το Δήμο και καταφέραμε πάλι να φέρουμε στην επιφάνεια αυτό το θέμα. Για ποιο λόγο, σε πρώτο στάδιο να γίνει μια συντήρηση για να μην καταρρεύσει ο Δήμος και σε αυτό η αρχαιολογική υπηρεσία στο προσεχές διάστημα θα ξεκινήσει μια συντήρηση όπου θα βάλει κάποια προστατευτικά από την πάνω μεριά της σκεπής για να μην συνεχίσει η κατάρρευση και μετά να συνεχίσουν και οι διαπραγματεύσεις με τον ιδιοκτήτη για να δούμε τι που θα μπορούσε να γίνει αυτό. Εμείς αυτό το πράγμα προσπαθούμε να βοηθάμε, να ανακοινούμε το θέμα, να λέμε στον ιδιοκτήτη, στην αρχαιολογική υπηρεσία, στο Δήμο να γίνονται συζητήσεις. Αυτή τη φορά και ο Δήμος το έχει πάρει ζεστά. Μην ξεχνάμε ότι είναι και τα 200 χρόνια του χρόνου από την απελευθέρωση, είναι το 21 του χρόνου. Οπότε είναι μια μεγάλη ευκαιρία, από όσο ξέρουμε ήδη ετοιμάζονται, δεν ξέρω τι θα γίνει με τον κορονοϊό βέβαια, αλλά ήδη ετοιμάζονται μεγάλες εκδηλώσεις που θα έχουν ακριβώς να κάνουν με την Επανάσταση και είναι μια ευκαιρία τον χρόνο που μας έρχεται να γίνει κάτι ακόμα παραπάνω. Κάναμε αυτή την εκδήλωση και έγινε και άλλη μια δεύτερη εκδήλωση στην πίσω μεριά στην αυλή του πύργου. Ναι, ήταν ωραία, ναι. Και αυτό για τον πύργο. Την ερχόμενη Πέμπτη... τον έχω φίλο τον ιδιοκτήτη. Ναι, ωραία. Την ερχόμενη Πέμπτη, την Πέμπτη μας έρχεται, έχουμε μία εκδήλωση στο ειδικό σχολείο Σικιάς. Προσπαθούμε σαν σύλλογος να
η Δάφνη την είχε πει αυτή την έκφραση, να ανοίξουμε, έτσι, να ανοίξουμε κάποιους χώρους που ήταν κλειστοί, έτσι, και κάποιους χώρους που δεν τους γνωρίζει ο επισκέπτης, έτσι ώστε να αναδείξουμε κάποια πράγματα που υπάρχουν στον τόπο εδώ πέρα και είναι θαμμένα. Έτσι. Ακόμα και η βίλα του Σκελιανού, πολλοί δεν την γνωρίζουν ή μπερδεύονται για το ποια είναι. Στη βίλα του Σκελιανού φέτος κάναμε αυτό το βιντεοσκοπημένο βίντεο κλιπ για την Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής. Φέτος δηλαδή η Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής, η οποία είναι στις 21 Ιούνιου, δεν έγινε όπως γινόταν τις άλλες χρονιές, δεν έγινε πανευρωπαϊκά. Έτσι. Αλλά αυτό που μας ζητήσανε και εμείς ανταποκριθήκαμε ήταν να τους στείλουμε κάποιο βίντεο το οποίο συμμετείχε σε έναν ημερήσιο μαραθώνιο και προβλήθηκε έτσι σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Καλέσαμε λοιπόν ένα συγκρότημα, τα μουσικήματα από το Δερβαίνι, και κάναμε αυτή τη βιντεοσκοπημένη εκδήλωση και τη δώσαμε στο τέτοιο. Έμεινε κιόλας ένα πολύ ωραίο βίντεο για τη βίλα του Σκελιανού, η οποία υπάρχει και στο YouTube, μπορείτε ανά πάσα στιγμή, οπότε θέλετε να τη δείτε. Άρα κάναμε αυτό, είχαμε σχεδιάσει να κάνουμε αρκετές εκδρομές, είχαμε σχεδιάσει ένα σωρό πράγματα, τις μεγάλες εκδηλώσεις που κάνουμε κάθε χρόνο με τη βοήθεια και όλων των επιχειρήσεων της ΙΚΙΑΣ, τις οποίες ακόμα σχεδιασμένες τις έχουμε. Κάθε φορά στέλνουμε στο Δήμο ότι θα πάρουν αναβολή, έρχονται καινούργια μέτρα, τις ξανααναβάλουμε, μάλλον δεν θα γίνουν φέτος. Να δούμε για του χρόνου τι γίνεται. Οπότε, φέτος ήμασταν αρκετά πιεσμένοι όσον αφορά το κομμάτι των εκδηλώσεων, αλλά καταφέραμε και είχαμε ελεύθερο χρόνο και τρέξαμε κάποια πράγματα τα οποία δεν είχαν να κάνουν με εκδηλώσεις, αλλά με τον εξοραϊσμό που ανέφερα πριν. Το άλλο πράγμα που κάναμε ήταν, το Daphnis Club είχε φιλοξενήσει έναν ζωγράφο ο οποίος έφτιαξε ένα χάρτη της ΙΚΙΑΣ, και αυτόν τον τυπώσαμε σε μεγάλο μέγεθος και φτιάξαμε το σπιτάκι που είναι... Εξαιρετικό. Ναι. Πολύ εξαιρετικό. Ναι. Ήταν και ένα αίτημα όλων των ανθρώπων εδώ πέρα να έχουμε και ανακοινώσεις για το Σύλλογο. Πλέον υπάρχουν εκεί. Φτιάξαμε κι άλλο ένα ψυγείο βιβλιοθήκη, το οποίο είναι ανάμεσα στο 50-50, στη στροφή για Γελνιάτικα, δηλαδή στο πεζοδρόμιο. Τι άλλο? Τα πάρκινγκ δεν τα κάναμε εμείς, τα έκανε ο Δήμος και ο Πρόεδρος. Ένα άλλο σχέδιο που έχουμε, θα το πω και αυτό, είναι ότι έχουμε κάνει ένα τοπογραφικό σχέδιο που είχαμε πει στη συνάντηση που είχαμε κάνει στο στέκι. Είχαμε πει να κάνουμε ένα σχέδιο για το σταθμό. Το έχουμε κάνει, είμαστε σε επικοινωνία με τον Πρόεδρο του χωριού, το Βλάστο Σούρλο, ώστε να το περάσει και αυτός από το δικό του το συμβούλιο, και του έχουμε ζητήσει αν θέλει να κάνει μια λαϊκή συνέλευση, όπως λέγεται αυτή, ώστε να παρουσιαστεί και να υπάρξει μια διαβούλευση, να υπάρξουν οι διαφωνίες, οι συμφωνίες, ό,τι θέλει ο καθένας να πει την άποψή του, ώστε να προχωρήσει και αυτό εκεί το σχέδιο. Είναι ένα ωραίο σχέδιο, προβλέπει και ένα ωραίο μικρό θεατράκι, έτσι να αναδειχθεί και ο χώρος αυτός από πάνω. Και να γίνει και το πάρκινγκ που είναι από εκεί, το οποίο ναι μεν έχει καθαριστεί, αλλά χρειάζεται να φωτιστεί, να γίνουν διαγραμμίσεις. Τις έχουμε κάνει αυτές στην προμελέτη που λέγεται αυτή. Καλό θα ήταν να γίνει και μια κυκλική κίνηση των αυτοκινήτων, ώστε να μπορούν πιο εύκολα να πηγαίνουν στο πάρκινγκ. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι σε εξέλιξη και δεν εξαρτάται πλέον μόνο από εμάς, εξαρτάται και από τους υπόλοιπους. Εντάξει, αλλά ο Δήμος τι θέλει πάντα? Θέλει πάντα μια προμελέτη, ο Δήμος θέλει μια προμελέτη ώστε να την έχει έτοιμη, αν παρουσιαστεί κάποια στιγμή κάποια χρηματοδότηση, να την βγάλει και να έχει οριμάσει η προμελέτη αυτή, να έχουν πει τις διαφωνίες τους πολίτες ή να έχει καταλήξει σε ένα σχέδιο και να είναι έτοιμο, να μην έχουμε τα προβλήματα που είχαμε με τα φώτα που δεν το ξέρε κανείς και όλα αυτά,
να είναι ένα πράγμα που να το γνωρίζουν όλοι. Με τα φώτα, στη συνάντηση που είχαμε με το Δήμαρχο, το είχα πει και την περασμένη φορά, είχε πει ότι το έχει στους στόχους του Δήμου. Μάλιστα, ως Δημοτική Αρχή, ένα από τα σημαντικά πράγματα που έχουν δηλώσει ότι θέλουν να κάνουν ως Δημοτική Αρχή είναι να αλλάξουν τα φώτα του Δήμου. Όχι να του αλλάξουν τα φώτα. Θέλουν να κάνουν μια μελέτη για όλο το φωτισμό του Δήμου, επειδή είναι ακριβώς, ώστε να έχουν και πόσο καίει κάθε μία λάμπα και να ελέγχουν διάφορα πράγματα. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια μπορεί να πάρουν και αυτά τα φωτιστικά να τα βάλουν κάπου αλλού που χρειάζονται. Ναι, υπάρχουν μέρη που μπορούν να μπουν έτσι, και να βάλουν εδώ κάποια άλλα. Έτσι. Αυτό είναι σε εξέλιξη, έτσι κι αλλιώς μας είχε πει για του χρόνου. Αλλά τώρα τι θα γίνει, θα δούμε. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα που προέκυψε τώρα τελευταία ήταν το θέμα του οποίου υπάρχει αυτός ο νόμος, αλλά για κάποιο λόγο ανασύρθηκε, ας πούμε, από το... Και απαγορεύονται πλέον τα ποδήλατα μέσα στο δάσος του Πεφιά. Κάποιοι συμφωνούν με την απαγόρευση. Ναι. Κάποιοι συμφωνούν με την απαγόρευση, κάποιοι διαφωνούν με την απαγόρευση. Κάποιοι συμφωνούν με τα ποδήλατα να περνάνε, κάποιοι όχι. Κάποιοι διαφωνούν. Εμείς ως Διοικητικό Συμβούλιο είπαμε, κάναμε μία συνάντηση. Να πω και μετά να πει όποιος θέλει, γιατί αυτό είναι και ένα θέμα συζήτηση. Κάναμε μία συνάντηση, με τον κύριο Αποστολόπουλο που είναι σε αυτό το θέμα από τη μεριά του Δήμου. Ο Δήμος λοιπόν έχει βάλει έναν φύλακα μέσα στο δάσος και ο φύλακας αυτός μπήκε γιατί θέλει να βλέπει αν κάποιος, ας πούμε, πηγαίνει πάρα πολύ γρήγορα με τον ποδήλατο, να του λέει βγες έξω, μην τρέχεις και αυτά. Σε αυτό συμφωνούμε και εμείς. Αλλά την ταχύτητα, ναι, βέβαια, άμα κάποιος είναι και εδώ, άμα τρέχει κάποιος, δεν πρέπει να τρέχει. Αλλά το να μην μπορεί κάποιο παιδάκι, ας πούμε, μια οικογένεια να πάει με τα ποδήλατα, νομίζουμε ότι είναι λίγο παράλογο. Άλλωστε και ακόμα και ο ίδιος ο νόμος προβλέπει ότι μπορούν να μπαίνουν μέσα περιπολικά. Ο ίδιος ο δασοφύλακας που προσέχει τον νόμο μπαίνει μέσα με το μηχανάκι του. Έτσι, για ένα τέτοιο. Είπαμε... Ναι. Ωραία. Γι' αυτό, αν θέλει κάποιος να μιλήσει, να πει την άποψή του, να μιλήσει. Ένα λεπτό, ναι. Δεν χρειάζεται. Θα πω δυνατά χωρίς μικρόφωνο. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι επειδή το δάσος της Οικιάς είναι μοναδικό και είναι αυτοφιές και δεν μπορούμε να το φτιάξουμε μόνοι μας αν κάτι χαλάσει, τα παιδάκια που μπαίνουν μέσα και οι πεζοί βέβαια πολλές φορές μπαίνουν από τα μονοπάτια, χαλάνε τα φυτώρια που βγαίνουν. Εκτός αυτού, τα παιδάκια που λες, διότι συμφωνώ να κάνουν τη βόλτα τους, όχι όμως οι μαμάδες με το τηλέφωνο και τα παιδάκια είναι χαμένα και τρέχουν σαν παλαβά και πέφτουν όπου να είναι. Θα πρέπει να προσέξουμε πρώτα το δάσος και μετά τα υπόλοιπα. Διότι το δάσος δεν ξαναγίνεται. Και εμείς οι Σοικιώτες, οι οποίοι εμείς είμαστε εδώ, που όχι οι παρεπιδημούντες, ούτε οι ενοικιαστές, ούτε κανένας άλλος, πρέπει να προστατεύσουμε το δάσος μας. Τίποτα άλλο, ευχαριστώ. Θέλει να πει κάποιος κάτι άλλο για το δάσος. Εγώ άμα πήγαινα στο Δήμαρχο, θα του έλεγα. Το πιο σωστό είναι να κάνει ένα ποδηλατοδρόμιο. 2 χιλιόμετρα είναι ο Πεφιάς, δεν είναι παραπάνω. Να πάνε από εκεί πέρα τα ποδήλατα έξω, οπότε θα αναγκαστούν και τα αυτοκίνητα να μην τρέχουν με αυτή την ταχύτητα. Γιατί εδώ πέρα είναι 30 χιλιόμετρα κανονικά με τον νόμο και αυτοί τρέχουν 50 και 80. 50 καλά είναι, 80 και τρέχουν. Λοιπόν, πρέπει τα χιλιόμετρα να είναι 30 όπως γράφει. Να βγάλει η αστυνομία και να δίνει τικέτα. Όπως πήγα στην Τίνο τώρα, Γιάννο, το τι κλείσει, και εγώ έφαγα κλείσει. Άμα δεν τηρείς τα μέτρα, θα πέσει κλείσει. Και ο Δήμος θα μαζέψει λεφτά, αλλά πρέπει να κάνει ποδηλατοδρόμιο έξω από τον Πεφιά. Εγώ αυτή τη γνώμη είμαι. Εντάξει. Θα πάω να το πω και στον Δήμαρχο αυτό. Ωραία. Εάν θέλουν να απαγορεύσουν τα ποδήλατα, να φτιάξουν ποδηλατόδρομο από πάνω. Ωραία, ναι. Το έχουμε και πει και αυτό. Τίποτα άλλο. Αντί να του σταματάει και να πούμε. Υπάρχει κάποιο.
Έχει χαρακτηριστεί κάπως το δάσος. Είναι αισθητικό. Αισθητικό. Ναι, μόνο και... αυτό, τίποτα άλλο. Ναι, και στα πλαίσια αυτά απαγορεύεται οποιοδήποτε τροχοφόρο. Ωραία. Έτσι. Γιατί εγώ όταν ήμουν από Τσιρικάς, ήταν ένας παππούς μέσα που απαγόρευε να μπαίνουμε τα ποδήλατα παλιά. Αυτό. Αυτό. Αυτός είναι από τότε ο νόμος. Ναι. Ναι. Και πηγαίναμε τα πόδια. Μπράβο. Ή από το πεζοδρόμιο ή από το δρόμο κανονικά. Τώρα δεν ξέρω. Ωραία, εντάξει. Έχεις καταλάβει ότι ο Έλληνας θα πάρει το δρόμο. Κάτι άλλο θέλετε να πείτε πάνω σε αυτό? Όχι, τα ποδήλατα να επιτρέπονται. Εντάξει, εμείς δεν λέμε τα ποδήλατα να υπάρχει ασυδοσία. Έτσι, όπως δηλαδή ο φύλακας να υπάρχει και να ελέγχει αυτά τα πράγματα. Έτσι. Ιδαλλιώς είναι σαν ας πούμε στην παλιά εθνική, επειδή κάποιος τρέχει με 80, να καταργήσουμε όλα τα αυτοκίνητα. Ο φύλακας να υπάρχει, ρε παιδί. Ναι. Αυτή είναι υπεύθυνη. Ναι. Υπάρχει η αστυνόμευση μέσα στο δάσο. Ναι. Ωραία. Εντάξει, λοιπόν, ένα άλλο πράγμα που έχουμε κάνει είναι... Κάτσε. Έλα. Τι. Λίγο χώρο για τους πεζούς και για τα ποδήλατα. Ναι, θέλει, ναι. Ε, δεν ναι. Χρειάζεται. Πού για είναι εδώ. Εδώ. Ναι, γι' αυτό. Κοιτάτε, υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι παγιωμένα. Αν ας πούμε δημιουργηθεί το πάρκινγκ που λέμε πάνω στην εκκλησία, έτσι, αυτό θα απορροφήσει ένα σημαντικό αριθμό ποδηλάτων. Αυτοκινήτων, παρκαρισμένων. Μετά είναι στο χέρι της αστυνομίας να πει, εντάξει, δεν παρκάρετε εδώ. Έχει γίνει το πάρκινγκ, αλλά ο τρόπος με τον οποίο έχει γίνει, δηλαδή δεν έχει φωτισμό, δεν έχει φύλαξη, δεν έχει διαγράμμιση, είναι μία αλάνα, έτσι. Και στο Ξυλόκαστρο έχει αλάνες, αλλά δεν πάει κανείς να παρκάρει, γιατί φοβάται να το αφήσει το αυτοκίνητό του, έτσι θα το σπάσουν το αυτοκίνητο. Πρέπει να είναι ουσιαστικό πάρκινγκ, εντάξει. Ωραία, αυτά σε σχέση με αυτά. Το άλλο το πράγμα που κάναμε φέτος, και κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια, αλλά πάλι λόγω κορονοϊού, και θα σας εξηγήσω γιατί έτσι έχει σταματήσει, είναι η προφορική ιστορία. Με την προφορική ιστορία τι κάναμε? Κάναμε κάποια σεμινάρια, κάναμε 3 συναντήσεις, 2 σεμινάρια και μια συνάντηση, για να ξεκινήσουμε να καταγράφουμε την ιστορία του τόπου εδώ πέρα, από τους μεγαλύτερους που μπορούν να τη διηγηθούν. Εντάξει, έχουμε πάρει κάποιες συνεντεύξεις. Εγώ δεν λέω ότι έχουμε σταματήσει το project αυτό, αλλά σίγουρα έχει σταματήσει επειδή... Εντάξει, και εγώ δεν μπορώ να πάω σε κάποιον, εντάξει, είναι λίγο δύσκολο, ας πούμε, αλλά... Δεν μπορούσε να γίνουν επαφές. Δεν είναι λίγο δύσκολο να κάνουμε τις επαφές. Ναι, και θέλει και λίγο μια ενεργοποίηση και εσείς οι ίδιοι να μας πείτε αν θέλετε να πείτε μια ιστορία για τη Σικιά, έτσι, όποιος θέλει να πει. Αυτό που κάνουμε στην ουσία είναι ότι ερχόμαστε στο χώρο σας σε ένα τρίτο χώρο, στην παραλία, να, με αυτό το μικροφωνάκι και μια κάμερα και καταγράφουμε την ιστορία που θέλετε να μας πείτε. Έχουμε καταγράψει 3-4 ιστορίες και νομίζω ότι όλοι περάσαν ευχάριστα, και οι αφηγητές και εμείς που παίρναμε την αφήγηση. Τις ιστορίες από τους ντόπιους, Γιάννη. Ναι. Είχε γίνει και η ωραία εκδήλωση που ήταν περισσότερο έρευνα γραφείου από την κυρία Κίσα και την έκανε η ίδια με τον Πάνο τον Νικολαίδη στο Ρίζο το χειμώνα. Τέτοια πράγματα είναι ωραία και μένουν. Έτσι. Ναι. Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ σήμερα, γιατί μου έρχονται μνήμες από το χωριό όπως το ζήσα από παλιά. Επειδή άκουσα ότι γίνεται μια προσπάθεια για πολεοδόμηση, δηλαδή να γίνει ένα τοπογραφικό της Σικιάς, υπάρχει σχεδιασμός της Σικιάς του 1834. Ε? Ναι. Το έχετε αυτό το σχέδιο? Ναι. Γιατί αν δεν το έχετε, υπάρχει. Ωραία.
έτσι. Ένα είναι βασικό αυτό, γιατί εκεί θα δείτε και γιατί, ας πούμε, τότε προβλέπεται να γίνει ο σταθμός, όχι στο Ξυλόκαστρο, αλλά στη Σικιά. Και γι' αυτό έγινε όλη αυτή... Αυτή την ιστορία, άμα την έχετε, ας πούμε, έτσι στο μυαλό σας και αυτά, μπορούμε να κάνουμε ένα απογευματάκι, να έρθουμε και να την καταγράψουμε. Σαν μια κουβέντα, ναι, δεν είναι κάτι φοβερό. Επίσης, θα ήθελα να σας πω για τη Σικιά, ας πούμε. Υπάρχει ένα ωραίο βιβλίο, αλλά έχει εξαντληθεί δυστυχώς. Είναι της Εύα Πάλμερ Σικυλιανού. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, το Ιερός Πανικός. Αν το βρείτε, έχει μέσα τη ζωή τους και στη Σικιά και για τη βίλα, αλλά και πολλοί άλλα πράγματα. Όπως υπάρχει κι άλλο ένα βιβλίο του Μπούρλου του Γιάννη, όχι του Γιάννη, συγγνώμη, του Θάνου, ο οποίος Μπούρλος ήταν βαθύφωνος στην όπερα του Βερολίνου. Έτσι, από την παλιά τζάκι της Σικιάς. Το σπίτι του ήταν αυτό που είναι το δικό μας. Α, το δικό μας. Το είχε αγοράσει από τον Γιάννη τον Μπούρλο, ο παππούς μου. Ο Γιάννης έχει πάρα πολλά να πει για τη Σικιά. Ωραία, άμα θέλει να κάνει όποτε θέλει. Ένα απογευματάκι. Ανεξάντλητος είμαι, δηλαδή. Εντάξει, εσείς θέλετε να πείτε κάτι? Όχι, μια πρώτη φορά εδώ πέρα, αλλά διαφορά την κυρία σου, ότι λέει εμείς που είμαστε εδώ μόνοι έχουμε μια καλή ευαισθησία από τους άλλους που παραθερίζουμε. Όχι, δεν καταλάβατε καλά. Η ευαισθησία είναι για όλους μας. Ναι, για να πάμε το παιδιά, γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα. Γι' αυτό μένουμε και εδώ πέρα όμως. Ναι. Γι' αυτό γενικιάζουμε, έχουμε σπίτι δικό μας. Για να πάμε τη Σικιά και να πάμε το περιβάλλον, και είμαστε υπέρ του περιβάλλοντος. Αλλά διαφορούσα πάρα πολύ. Και ο ένας κι άλλος. Ο Σαββάτο, ο άλλος πάλι διαφορά με τα παιδάκια. Δεν μπορεί τώρα που πει τα παιδάκια, τα βάζουμε εκεί πέρα για να παίξουν. Πότε με τα παιδάκια να του πει περιορισμό. Μη πέσει το δέντρο, μη πέσει αυτό. Δεν είναι πράγματα αυτά. Λέμε και τα πράγματα. Εμείς οι μεγάλοι γυγάζουμε και τα παιδάκια. Ναι. Αυτό, σε αυτό. Ωραία. Λοιπόν, θέλει να πει κάποιος κάτι άλλο. Να... Δάφνη, θέλεις εσύ να πεις κάτι? Ναι. Άκουσα ότι δεν ποτίζεται το δάσο με το αυτόματο πότισμα. Ισχύει αυτό, ξέρεις κάτι? Α, δεν γνωρίζω. Όχι, έχει και αυτό με το πότισμα. Δεν ισχύει, δεν δουλεύει, λέει. Το δοκιμάρι κοσμένη. Ισχύει. Δεν ποτίζεται. Ότι δεν ποτίζεται το δάσος με το αυτόματο και ότι βάζουν κάποιους υπαλλήλους και το ποτίζουν με τη μάνικα. Γιατί, ξέρει. Αλλά δεν ξέρουμε γιατί. Δεν έχετε περπατήσει κανένα στο δάσο εδώ? Εγώ περπατάω συνέχεια. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα, ναι. Και δουλεύει το αυτόματο? Μερικές μέρες έχουν πάει και ποτίζουν. Ναι, ποτίζουν. Ξαναποτίστηκε. Στα κεντρικά σημεία. Πότε τα είδατε μια χαρά? Τι? Πόσο καιρό? Τώρα πήγα, προχθές. Α, προχθές. Ναι. Εδώ και δύο μήνες. Εδώ και δύο μήνες. Όταν είδα τα σκουπίδια, λέτε, τότε που ήταν εγκατελειμμένο. Δεν σας μιλάμε με τα σκουπίδια. Εδώ μιλάμε και πριν δύο μήνες, ένα μήνα. Είχατε περπατήσει καθόλου στο δάσο? Εντάξει. Εντάξει, τώρα δεν είναι πράγματα που διαφωνούμε μεταξύ μας. Αν είναι ένα γεγονός, είναι γεγονός. Τώρα αυτά είναι και θέματα του. Συγγνώμη, κυρία μου, εγώ τα είπα ευθέως στον πρώην δήμαρχο και τον έβρισα και τη φορά παντελόνι και του λέω ότι έφυγε ο κύριος που πόντιζε μέσα και ήταν υπεύθυνος για το δάσος. Και του λέω να τα συγχωρήσω σε μαλάκα. Του είπα έτσι, ευθέως μπροστά σε κόσμο. Γιατί δεν βρήκε έναν αντικαταστάτη να αντικαταστήσει το συγκεκριμένο. Τώρα ποτέ και δεν μου είπε κουβέντα. Έπρεπε να βρει αντικαταστάτη. Λοιπόν, Εύφη Θεόνη, θέλετε να πείτε κάτι? Εύφη. Φέρε το χαρτί να διαβάσει τους υποψήφιους. Το χαρτί με τους υποψήφιους. Έχεις το χαρτί με τους υποψήφιους, Ευγενία. Πώς θα γίνει? Το χαρτί με τους υποψήφιους το έχεις πάρει. Θέλω να μας παρουσιάσετε. Ναι. Πότε γίνονται οι εκλογές? 16 Αυγούστου. Να μας τις παρουσιάσετε, γιατί ποιο είναι, δεν ξέρουμε. Λοιπόν, τώρα μπροστά μας έχουμε λοιπόν δύο πράγματα. Το ένα είναι αυτή η εκδήλωση. Έχουμε ένα κονσερτάκι κλασικής μουσικής που είναι για κιθάρα και βιολί την Πέμπτη στις 9.30 ώρα στο ειδικό σχολείο. Έτσι. Οι εκδηλώσεις που κάναμε φέτος είχαν πρόσκληση, δωρεάν όμως, αλλά με πρόσκληση
ώστε να ξέρουμε από πριν πόσα είναι τα άτομα, να κανονίζουμε τις καρέκλες λόγω του κορονοϊού. Όποιος θέλει να φοράει μάσκα φοράει, όποιος δεν θέλει δεν φοράει, εκτός και αν αλλάξει ο νόμος, ας πούμε, και είναι υποχρεωτικό. Εντάξει, εμείς κρατάμε τις αποστάσεις. Τώρα, από εκεί και ύστερα, το επόμενο που είναι πολύ σημαντικό είναι οι εκλογές που είναι την Κυριακή. Έτσι είπαμε ποια είναι η εφορευτική επιτροπή. Ευχαριστούμε πολύ. Οπότε στην ουσία και σήμερα διαλύεται το Προεδρείο και είναι και την Κυριακή θα έχουμε τις εκλογές. Εγώ θα σας παρακαλούσα να ειδοποιήσετε όλους τους γνωστούς σας, έτσι, να έρθουν την Κυριακή να ψηφίσουν. Εντάξει. Δεν είναι γραμμένοι, μπορούν επί τόπου να πληρώνουν και θα καταγράφουμε τη συνδρομή τους και θα κάνουν θα δίνουν την ψήφο. Να πω κάτι για τους υποψήφιους ένα λεπτό. Από τους καινούργιους υποψήφιους. Και αυτό, και αυτό. Από τους καινούργιους υποψήφιους. Τι κάνετε. Είναι εδώ στην εξελεκτική. Εδώ. Κυρία Γιούλα Μεταξοπούλου. Ξέρετε. Είναι ο κύριος Δρίτσας. Όχι, συγγνώμη, πες τα με εξελεκτική, τελείωσε με εξελεκτική. Όχι, λέω από τους παρόντες ποιοι είμαστε. Από τους παρόντες. Ωραία. Ο κύριος Δρίτσας. Ο Βαγγέλης ο Ζαχαράτος ήταν πριν από λίγο εδώ έφυγε. Ο Γιάννος Κατσιντηράκης. Ο Γιάννης ο Κλαδούχος. Ποιος είναι ο Γιάννης ο Κλαδούχος? Ο Κλαδούχος μένει εδώ πίσω. Είναι ένα νέο παιδί. Στο Μπότσο εδώ πέρα, αλλά ναι. Δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα. Δεν μπόρεσε να έρθει. Είναι η Σοφία, η Τριανταφύλλη, είναι μια ζωγράφος. Ναι, μένει εδώ. Μένει πέρα. Εδώ, ναι, ναι. Ναι. Αυτή ζωγράφισε το ψυγείο. Ζωγράφισε το ψυγείο. Ναι. Άμα δείτε στο Facebook τι ζωγραφίσανε το ψυγείο, θα δείτε τη Σοφία που του ζωγράφισε. Ναι. Είναι η Δάφνη Μαυρομάτη. Είναι ο Νίκος ο Σακελαρίου που ήταν και πέρσι και είχε εκλεγεί κιόλας. Είναι η Μαργαρίτα Ρίτα Σκουρτανιώτη. Θεόνη Τσόκου. Εγώ. Και η Έφη Χαρβαλιά. Ναι. Εγώ, η Έφη Χαρβαλιά. Σωστά. Και στην εξελεκτική είπαμε, είναι η Γιούλα η Μεταξοπούλου, είναι η Ντία η Κότσελα και η Θάλια η Ρόζου. Αυτά. Αυτή που μας έφερε την κακοκαιρία. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, κάτι άλλο. Τίποτα, τελειώσαμε. Καλή επιτυχία σου. Ναι. Ε? Τη 9.30 την Πέμπτη είναι η εκδήλωση και οι εκλογές είναι εδώ, στο γραφείο του Συλλόγου, από τις 10 η ώρα το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Μέχρι τις 1 το μεσημέρι. Μέχρι τις 1 το μεσημέρι. Όσο περισσότερο κόσμο μπορείτε θα βοηθήσει για να ενισχυθεί και ο Σύλλογος. Εντάξει. Ωραία. Έγινε. Εντάξει. Άμα λείπετε, θα λείπετε. Άμα. Όχι, δεν μπορούμε δηλαδή. Εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, προσκλήσεις για όποιον θέλει για την Πέμπτη έχουμε εδώ. Όποιος θέλει να έρθει, έτσι μην πάρετε, γιατί στην προηγούμενη εκδήλωση πήρανε πολλοί προσκλήσεις και δεν ήρθανε και ήταν κρίμα. Γιατί εντάξει, κάποιοι άλλοι μείναν απ' έξω, τέλος πάντων τα βολέψαμε όλα, αλλά δεν μην πάρετε, άμα έχετε σκοπό να έρθετε, να πάρετε. Λοιπόν, ωραία. Άρα, όποιος θέλει να πάρει προσκλήσεις έχει εδώ και για όσους δεν θα πάρουν σήμερα, θα έχει αύριο και μεθαύριο στο Μπάρλα, στην κυρία Τασία και στο Περίπτερο. Εντάξει, οπότε σε όλους τους γνωστούς σας, όποιος θέλει, πηγαίνει και παίρνει από εκεί. Εντάξει. Κάτι άλλο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Καλή διασκέδαση. Εντάξει. Και να κλείσουμε και ένα ραντεβού να πούμε την ιστορία αυτή εκεί.
Σαββιγιάννου. Ναι. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνει,